Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεως ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 285 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 171 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 114 βουλευτές. Παρών ουδής. Συνεπώς, το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 1 έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, 119 βουλευτές, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 2 έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 148 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 124 βουλευτές, παρόν ψήφισαν 13 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 4 έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 5 έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, 119 βουλευτές, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 6 έγινε δεκτό, ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 7, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, 119, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 7 έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Επί της τροπολογίας 1276 / 113 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 248 βουλευτές, όχι 37 βουλευτές, ουδής βουλευτές, 37. Συνεπώς, η τροπολογία 1276 / 113 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Εισερχόμεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νομοσχεδίου και ρωτάτε το σώμα εάν γίνεται δεκτό. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Όχι. Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ναι. Χρυσή Αυγή. Όχι. ΚΚΕ. Όχι. ΑΝΕΛ. Ναι. Ένωση Κεντρών. Όχι. Το Ποτάμι. Ναι. Συνεπώς, το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, εθνικός μηχανισμός εκπόνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.